Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας είναι κοντά μας ο Μάνος Βαϊδάκης. Καλό μεσημέρι, Μάνο, χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, Βίγε. Καλό χρόνια πολλά και σε εσένα και σε όλους. Να μας πεις καταρχήν αν επιστρέφουν στις προπονήσεις από σήμερα οι ποδοσφαιριστές ναι, των κλινικών ομάδων. Σιγά-σιγά επιστρέφουν, τουλάχιστον όσες ομάδες έχουν αγωνιστική δράση το επόμενο διάστημα. Σιγά-σιγά επιστρέφουν στα βάσανα των προπονήσεων, με τη σεζόν βεβαίως να μπαίνουν στην τελική ευθεία. Και μιλάμε βεβαίως όσον αφορά την Super League, τον Πλετονιά και τον Εργοτέλη. Κυρίως τον Εργοτέλη όμως που έχει υποχρεώσεις αγωνιστικές το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σε ένα ακόμα πολύ κρίσιμο μάτς με την Ξάνθη εκτός έδρας. Σε δεύτερο λόγο ο Πλετονιάς, ο οποίος δεν έχει δράσει το προσεχέ Σαββατοκύριακο, καθώς ήταν να παίξει βάση προγράμματος με την νίκη Βόλου, δεν θα αγωνιστεί φυσικά, θα καρποθεί τους βαθμούς της νίκης, αλλά ετοιμάζεται η χανιώτικη ομάδα για το επόμενο παιχνίδι της, που είναι για την μεθεπόμενη αγωνιστική απέναντι στον πανετολικό μάτς που θα γίνει εδώ στα Περιβόλια και θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την σωτηρία της χανιώτικης ομάδας στην Super League. Βεβαίως, η δράση είναι και η Επισκοπή, η οποία και αυτή ετοιμάζεται με την σειρά της για τα μπαράζ παραμονής, στα οποία θα συμμετάσχει και θα διεκδικήσει την σωτηρία της στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Ο Εργοτέλης λοιπόν από χθες στα βάσανα, επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του στις προπονήσεις, ενώ από την άλλη, όσον αφορά τον Πλετανιά, το πρώτο ραντεβού θα δοθεί απόψε στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο του Μάλεμε, εκεί όπου ο Γιώργος Παράσχος περιμένει όλους τους ποδοσφαιριστές για να ξεκινήσει η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα κόντρα στον Πανετολικό, μάτς που θα γίνει στις 26 του μήνα, επαναλαμβάνω, εδώ στα Περιβόλια. Οι γιορτές του Πάσχα τελείωσαν για τον Πλατανιά, που από την Τρίτη επιστρέφει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων μετά το τετραήμερο ρεπό που δόθηκε στους ποδοσφαιριστές από τον Γιώργο Παράσχο. Προπονητικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές και διοίκηση είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν αυτές τις μέρες εν ώψη της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος, με τους Ερυθρόλευκους βέβαια να έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους μέχρι το επόμενο τους παιχνίδι για τη Super League, αυτό κόντρα στον Πανετολικό, καθώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μεσολαβεί το ξεκούραστο τρίποντο με την νίκη Βόλου. Το θετικό για τον Γιώργο Παράσχο είναι πως με την ευκαιρία της διακοπής σε συνδυασμό με την αναμέτρηση κόντρα στην νίκη Βόλου που δεν θα διεξαχθεί, ο τεχνικός χανιώτικης ομάδας θα έχει την ευκαιρία να περιμένει ευχάριστα από το μέτωπο με τους τραυματίες, καθώς είναι πιθανό να επιστρέψουν στη φαρέτρα του οι Γουνδουλάκης, Τζίλβαν και Μιλούνοβιτς. Όσον αφορά τώρα τον Εργοτέλη, οι ποδοσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων επέστρεψαν από την Δευτέρα του Πάσχα στις προπονήσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το πολύ σημαντικό παιχνίδι που έρχεται το Σάββατο στα Πηγάδια απέναντι στην Ξάνθη. Ο Εργοτέλης, για να μπορεί να ελπίζει σε παραμονή, θα πρέπει να κάνει ένα φινάλε γεμάτο νίκες, και γι' αυτόν τον λόγο ποδοσφαιριστές και προπονητικό επιτελείο έκαναν μόλις ένα ρεπό τις ημέρες του Πάσχα. Ο Γιάννης Θεοσκιάνης πάντως έχει κάποια προβλήματα να αντιμετωπίσει, καθώς οι Σαράνοφ, Μπουρσέλης και Γιωβάνοβιτς ακολούθησαν ατομικό, ενώ πρόβλημα έχει προκύψει και με τον Τζίλας, που έχει κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Βέβαια, μέχρι την έναρξη της ερχόμενης 301ης αγωνιστικής της Super League μεσολαβεί ένα πολύ κρίσιμο εξαναβολής παιχνίδι που θα γίνει Τετάρτη στην Κομωτινή ανάμεσα στον τοπικό Πανθρακικό και τον Ολυμπιακό. Και βεβαίως το ενδιαφέρον δεν έχει κάνει μόνο με τους δύο αντιπάλους, αλλά και με όλη τη μάχη της ουράς, καθώς ο Πανθρακικός αυτή τη στιγμή, με ένα μάτς λιγότερο, είναι ισόβαθμος με τον Πλατανιά στην βαθμολογία, με τη χανιώτικη ομάδα όμως να υπερτερεί στην ισοβαθμία και να είναι πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Πολλά λοιπόν θα κρυθούν από αυτό το παιχνίδι του Πανθρακικού, που θα διεξαχθεί αύριο στις 7 στο ΔΑΚ Κομωτινής, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, εξαναβολής παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής. Πάμε τώρα στην Football League. Η Επισκοπή περιμένει καταρχήν να μάθει πότε θα ξεκινήσουν τα μπαράζ σωτηρίας. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από την δρόμητρια αρχή, με πιο πιθανή πάντως ημερομηνία την 26η Απριλίου, όταν και θα ξεκινήσουν τόσο τα μπαράζ παραμονής, όσο βεβαίως και τα play-off για άνοδο στην Super League. Πάμε στο επόμενο βίντεο να δούμε τα τελευταία νέα από το τόπεδο της ρεθμιώτικης ομάδας. Την δική τους ανάσταση θέλουν να κάνουν στην Επισκοπή εν ώψη play-out, και γι' αυτό το λόγο ο Γιάννης Μικοβέλητς με τους ποδοσφαιριστές του επέστρεψαν στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας μετά το τριήμερο ρεπό τους για τις ημέρες του Πάσχα. Στην Επισκοπή υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για την εικόνα που παρουσίασαν οι ρεθνιώτες τον τελευταίο καιρό, και άπαντες στο σύλλογο είναι αισιόδοξη πως το συγκρότημα του Γιάννης Μικοβέλητς θα παλέψει μέχρι τέλους για την παραμονή στη Football League, παρά το γεγονός ότι θα μπει στα play-out με βαθμολογικό ντεσαβαντάζ. Η ομάδα του Ρεθύμνου θα μπει χωρίς κάποιον βαθμό στα play-out, σε αντίθεση με πολλούς από τους διεκδικητές της, όπως η Ερμιονίδα που θα ξεκινήσει τη διαδικασία με 8 βαθμούς, τον Πανεγιάλιο που θα έχει 6, τον Αχαρναϊκό με 4 και την Καλυθέα με 3, ενώ ο Ηρακλής Ψαχνών θα ξεκινήσει χωρίς βαθμό, όπως άλλωστε και η Επισκοπή.
Το θετικό για τον τεχνικό της ρυθμιώτικης ΠΑΕ είναι πως δεν έχει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, καθώς ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί είναι ο Ράντοβιτς που απουσιάζει από τις υποχρεώσεις της ομάδας εδώ και καιρό λόγω τραυματισμού. Κατά τα άλλα, προβλήματα με τιμωρίες δεν υπάρχουν, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας φρόντισαν όλοι οι παίκτες που ήταν στο όριο των καρτών να εκτίσουν τις τιμωρίες τους στα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περίοδου και ως εκ τούτου στις πρώτες τουλάχιστον αγωνιστικές των play-out, ο τεχνικός της Επισκοπής θα μπορεί να παραδάξει πλήρη την ομάδα του. Τέλος, η κυκλοφορία βρίσκονται και τα εισιτήρια διαρκείας για τα play-out, με την προπόληση να είναι σε καλό επίπεδο και την ΠΑΕ να περιμένει ακόμη περισσότερο κόσμο, ώστε τελικά με την στήριξή του να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής. Σήμερα κάνει πρεμιέρα το πρώτο τουρνουά νέων ποδοσφαίρου με την επωνυμία Minoa Cup. Θα διεξαχθεί στα Χανιά, κυρίως σε γήπεδα του Δήμου Πλατανιά. Ένα τουρνουά το οποίο έχει οι διοργανωτές του, για το οποίο μάλλον οι διοργανωτές του έχουν πάρα πολλές υψηλές φιλοδοξίες και στόχους. Αυτά όλα αναλύθηκαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην περιφέρεια Χανίων. Ένα τουρνουά το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το ερχόμενο Σάββατο με την παρουσία 10 ομάδων, 2 από την Ινδία, του Εργοτέλη αλλά και 7 ομάδων από τα Χανιά. Θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Πλατανιά, του Κολυμπαρίου, του Αλικιανού και του Ταυρονίτη, αλλά και στο γήπεδο των Καθιανών. Πάμε στο επόμενο βίντεο να ακούσουμε αποσπάσματα από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι διοργανωτές. Το Minoan Cup δεν είναι ακόμη ένα τουρνουά ποδοσφαίρου. Το Minoan Cup φιλοδοξεί να γίνει το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός των Χανίων και της Κρήτης, όπου κάθε χρόνο εκατοντάδες νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια από κάθε μεριά του πλανήτη θα δίνουν το αθλητικό και ποδοσφαιρικό ραντεβού τους στο νησί μας. Στο τουρνουά καλλιεργούμε την ιδέα ότι αυτό που μετράει είναι η συμμετοχή και όχι η νίκη με κάθε τρόπο. Θέλουμε να περάσουμε σε όλους, αθλητές, προπονητές, συνοδούς, φιλάθλους, το μήνυμα ότι το τουρνουά ποδοσφαίρου νέων Minoan Cup είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά με όχημα το ποδόσφαιρο να ζήσουν για μερικές μέρες μαζί με παιδιά από άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από άλλες χώρες και να δημιουργήσουν καινούργιες γνωριμίες, καινούργιες φιλίες, απαλλαγμένα από τις διακρίσεις που μπορεί να δημιουργεί το διαφορετικό χρώμα, η διαφορετική θρησκεία ή η διαφορετική οικονομική κατάσταση. Το τουρνουά θα γίνεται πάντοτε στην περίοδο των διακοπών του Πάσχα, έτσι ώστε να μπορούν και τα δικά μας παιδιά να συμμετέχουν απρόσκοπτα. Θα γίνεται πάντοτε έτσι στην αρχή της τουριστικής περίοδου και θα αποτελεί μια σημαντική ένεση στον τουρισμό της πόλης μας αλλά και του νησιού μας. Το δεύτερο εξάμηνο του 2015 θα δημιουργήσουμε το Minoan Cup Foundation, το ίδρυμα του Minoan Cup, το οποίο θα λειτουργεί με χορηγίες από παγκόσμιο επίπεδο και το οποίο θα έχει 3-4 βασικούς άξονες λειτουργίας. Ο πρώτος είναι ότι θα δημιουργήσουμε ακαδημίες στο εξωτερικό, σε χώρες οι οποίες είναι υποβαθμισμένες κοινωνικά, οικονομικά και ποδοσφαιρικά, έτσι ώστε να δώσουμε δυνατότητα σε παιδιά κυρίως του τρίτου κόσμου μέσα από τοπικά τουρνουά να συμμετέχουν, να έρθουν στην Ελλάδα και στα Χανιά ιδιαίτερα. Δεύτερον, προγραμματίζουμε να κάνουμε σειρά μικρότερων τουρνουά στο εξωτερικό, όπου οι νικητές του κάθε τουρνουά μέσω του χορηγικού μας προγράμματος επίσης θα επισκέφτεται τα Χανιά. Και τρίτον, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι για να μεγαλώντας το τουρνουά θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες ανάγκες σε υποδομές, αυτή τη στιγμή το τρίτο κομμάτι, το χορηγικό του Minoan Cup Foundation, θα έχει μεγαλύτερη έδραση στα Χανιά, τοπικά, στην βοήθεια και την ανάπτυξη των υποδομών στον τόπο μας. Φέτος συμμετέχουν στο τουρνουά 10 ομάδες. Έχουμε 2 ομάδες από την Ινδία και έχουμε και τον Εργοτέλη από ομάδα έτσι, της πρώτης εθνικής. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι από τα Χανιά. Έχουμε κρατήσει το φετινό τουρνουά σε χαμηλό αριθμό συμμετοχών, ήταν επιλογή μας, απλά για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα, να αποκτήσουμε όλες και μια καλύτερη χημεία μεταξύ μας στην όλη διοργάνωση. Οι αθλητικές συναντήσεις με πολίτες άλλων χωρών, με τη μακρινή Ινδία στην προκειμένη περίπτωση, έχουν ως στόχο, πέρα από την ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην ελληνική γη, και την ανάδειξη του πολιτισμού μας, την επαφή των άλλων με αυτόν, την γνωριμία και τη γνώση με τη χώρα και τους ανθρώπους. Εμείς, σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, στηρίζουμε τη διοργάνωση του τουρνουά. Εμείς, όπως γνωρίζετε, σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, έχουμε δώσει μεγάλο βάρος και δίδουμε στα πρωταθλήματα υποδομών και πιστεύουμε ότι η διεξαγωγή ενός τέτοιου πρωταθλήματος με ομάδες από το εξωτερικό θα δώσει μεγαλύτερη όθηση και μεγαλύτερα κίνητρα και στα παιδιά τα δικά μας να ασχοληθούν με το εργαστηριακό αθλητισμό. Πιστεύουμε ότι θα είναι η αρχή ενός
καλού θεσμού που θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ένα διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου με πολλαπλά ωφέλη για την κοινωνία μας. Ωφέλη αθλητικά για τα μικρά παιδιά τα οποία θα πάρουν εμπειρίες και παραστάσεις, ωφέλη τουριστικά και αναπτυξιακά. Αυτά λοιπόν με τις αθλητικές μας ειδήσεις. Πάμε να κλείσουμε με τα νέα για τον καιρό, ο οποίος προς το παρόν τουλάχιστον είναι ανοιξιάτικος. Θα δούμε τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο, για να δούμε στην καρτούλα μας. Θα έχουμε συννεφιά στην Κρήτη. Η θερμοκρασία ωστόσο διατηρείται στα ίδια επίπεδα, από 17 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από 3 έως 4 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη, 15 Απριλίου, το πρωί στα Χανιά θα έχουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν το μεσημέρι με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 18 βαθμούς και να πέφτει το βράδυ στους 15. Η ένταση των ανέμων από 2 έως 4 μποφόρ. Νεφελώδης ο καιρός και στο Ρέθυμνο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν από 1 έως 3 μποφόρ ασθενείς. Στο Ηράκλειο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με αυξημένες νεφώσεις το πρωί, τη θερμοκρασία στους 11 βαθμούς, νεφώσεις οι οποίες θα ενταθούν το μεσημέρι, οπότε και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 19 βαθμούς Κελσίου για να πέσει το βράδυ στους 15. Και εδώ η άνεμοι ασθενείς από 1 έως 4 μποφόρ. Ίδιος ο καιρός και στον Άγιο Νικόλαο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί εδώ από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Να δούμε και τι θερμοκρασία θα έχουν αύριο περιοχές του νησιού, ξεκινώντας από την Κίσαμο, εκεί όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς, στην Παλαιόχωρα από 13 έως 23, στο Σπήλαιο από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στο Αμάρι από 10 έως 17, στο Γάζι από 10 έως 20, στο Τιμπάκι από 11 έως 20 βαθμούς, στη Ζάκρο από 11 έως 19 και τέλος στην Ιεράπετρα από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 3. Να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.